Ελπίζω λοιπόν να ξεκινήσουμε την τελευταία συνεδρία της ημέρας. Την αρχηγή του κ. Θανασόπουλος να σας καλωσορίζουμε στην συζήτηση ενός περιστατικού, το οποίο έχει στόχο να γίνει διαδραστικό βέβαια με εσάς, με βάση και τις δικές σας εμπειρίες και το τι υπάρχει από πλευράς βιογραφίας όσον αφορά τη νέα γνώση την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών που είναι λίγο μεμονωμένα, λίγο απ' όλα ίσως και είναι πιθανώς και περιστατικά τα οποία συναντάτε στην καθημερινή σας διαδική πράξη. Καλησπέρα και από μένα. Θα τρέξουμε λίγο αυτό το περιστατικό, το οποίο κατά βάση είναι πραγματικό περιστατικό. Δεν θα λέγω ότι υπάρχουν πάντα σωστά και λάθος, είναι καλό να γίνει μια συζήτηση και έτσι να αποκτήσουμε μια λιπταίο γνώση πάνω σε κάποια πράγματα τα οποία θα τα συναντήσουμε στην καθημερινή κοινωνική πράξη. Λοιπόν, τα βασικά είναι η παρήγορση των παρόντων. Εδώ λοιπόν είναι το περιστατικό μας. Είναι μια γυναίκα ασθενής, 29 ετών, η οποία παραπέμπεται σε εμάς, σε εσάς ίσως, μετά από εμπείρατο ρολίμωξη και εντονοσοκομιακή νοσηλεία. Το ιστορικό του ουσιαστικά είναι ακράτεια ούρων μεικτού τύπου, κυρίως επιτακτικού. Χρησιμοποιεί 2-3 αργέντες 24 ώρες, συχνουρία ανά 2 ώρες δηλώνει, νυχτουρία 1-2 φορές. Έχει λάβει το τεροτζίνι 2 μιλιγκράμμ με ανεπαρκή ανταπόκριση και το πρόβλημα το οποίο συνδέεται με την παρούσα κατάσταση είναι ότι έχει και ιστορικό με υποτροπιά ουσιαστικής κυστήριδες και συχνά αναφέρεται έχει συχνά δίσωσμα ούρα. Όλα αυτά συμβαίνουν από τριετίας τουλάχιστον. Αφού θέλω να ρωτήσω κάτι, ήταν η πρώτη επίρρεπη ουρολίμωξη αυτή που έκανε. Ναι. Λοιπόν, αναφέρει ότι έχει ήδη εξεταστεί από γυναικολόγο και ότι η γυναικολογική εξέταση ήταν φυσιολογική, χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Πάσχει επίσης από τη σκυλιότητα, την οποία χρησιμοποιεί τόντου σπαταλίν. Επίσης, αναφέρει και η ίδια κατάθλιψη για την οποία έλαβε στο παρελθόν ζανιπράμα, αλλά για σύντομο διάστημα και το διέκοψε. Και επίσης, δεν ξέρω αν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον για αυτό, ότι είναι συγγενής συναδέλφου πολύ κοντινού. Λοιπόν, εδώ είναι τα κλινικά ευρήματα από την δική μας εκτίμηση. Εκτιμήθηκε και από εμάς στα πλαίσια της, των ιατρίων γυναικολογικής ουρολογίας. Δεν βρέθηκε κυσταιοκύλη ή ορθοκύλη σε δοκιμασία Βαλσάλβα. Είχε μια ήπια θετική δοκιμασία βήχα, αλλά σε έφυξη προς ούρηση. Και βρήκαμε και κάποια υπόλοιπα κολπικά υγρά, τα οποία λέει τα γνωρίζει, τα γνωρίζει και ο γυναικολόγος και τα θεωρεί χωρίς κάποια κλινική σημασία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες σε αυτό το σημείο. Η σκυλιότητα την είχε πάντα ή έχει κάποια σχέση με το αντιμεταλλικό που έπαιρνε, το οποίο ήταν και σε μάλλον λάθος δόση, ήταν... Όχι, ναι, η σκυλιότητα είναι εξάρτητη του αντιμεταλλικού που έπαιρνε. Το αντιμεταλλικό το έλαβε για κάποιο διάστημα 2-3 μηνών και δεν είδε ανταπόκριση και το διέκοψε. Αλλά να το τονίσουμε αυτό, ότι η δόση ήταν χαμηλή, έτσι, δεν ήταν η καθημερινή δόση. Για την Ευρώπη τουλάχιστον. Είπατε ότι είχε νοσηλευτεί για εμπειρία το ρολίμωξη. Ναι. Μικρόβιο, ξέρουμε ποιο ήταν. Το μικρόβιο το οποίο, ανεχάστηκε στην καλλιέργεια ήταν σταφυλόγκος, πάνω μετά στην έκρη. Να ρωτήσω κάτι. Όταν ήρθε σε εμάς, υπήρχε τέτοια καλλιέργεια για το ρολίμωξη γυναίκα. Όχι, στην επόμενη διαφάνεια που θα δείτε δεν είχε, ήταν η καλλιέργειά της ανεπίσης, αλλά ήταν μετά το τέλος της νοσηλείας. Ποιος είναι ο Θορίδης. Το σπαταλίν από ό,τι γνωρίζω είναι αντισπασμωδικό, στη δυσκυλιότητα. Έχει κάποια θέση. Ίσως, ναι, ίσως να είναι λάθος σκέπασμα, τότε δεν είναι πολύ σημαντικό. Για τη δυσκυλιότητα του σπαταλίν δεν είναι σίγουρα. Αλλά μήπως έχει δει μήπως το λέει του σπαταλίν. Μήπως το έχει δώσει λάθος. Ναι, όχι, ίσως κάτι άλλο. Παρακαλώ. Έχει τεχνοποίηση. Όχι ακόμα. Έχει σάρκη. Όχι. Άλλη ερώτηση. Όταν λέτε εμπείρετος ουρολίμωξη. Για να φρύτιδα.
Μόνο σου είπε. Το μόνο. Τι άσχημο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ιστορικό λυθίαση. Όχι, δεν έχει λυθίαση. Δεν έχουμε απόφαση. Δεν έχουμε λυθίαση σε αυτή τη φάση ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στη διαδικασία. Επίσημα τουλάχιστον δεν υπάρχει ιστορικό λυθίαση. Ναι. Η έναρξη της δυσκολιότητας σε σχέση με τη συμπτωματολογία των συμπτωμάτων που έχουμε. Ας πούμε, καλύτερα διαταραχή ασκένους του εντέρου. Ήταν ταυτόχρονη, έχει προηγηθεί κάτι από τα δύο. Αυτό δεν μπορεί να το εντοπίσει. Ίσως να είναι σχετικά παράλληλα. Κοντινά δηλαδή, τουλάχιστον το ένα με το άλλο. Κάτι τελευταίο. Σταφυλόκοκκος είπατε. Ναι. Ποιος. Χρυσίζω. Όχι χρυσίζω. Πάντως, θεωρώ ότι σωστά έγιναν οι ερωτήσεις για τη δυσκολιότητα. Είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει κανείς να το ψάχνει, γιατί και φαύλος κύκλος γίνεται με την υπεδαστήρια κίστη και για τις λοιμώδεις. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κομμάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι, τη δυσκολιότητα. Λοιπόν, IPSS. Επειδή αγαπάμε οι ασθενείς μας να αξιολογούν και οι ίδιοι τα συμπτώματα τους, τους δώσαμε το IPSS για να βαθμολογήσει τα συμπτώματα από την ούρηση τουλάχιστον. Και αυτά ήταν που σημείωσε. Λοιπόν, έχει ένα αίσθημα τελούς σκένους περίπου τις μισές φορές. Συχνουρία 4 στα 5. Αναφέρει επίσης διακεκομένη ούρηση. Επιτακτικότητα 5 στα 5 όπως βλέπετε. Δεν αξιολογεί κάποια λατωμένη ροή της χέρας στην άνοιξη της ούρησης. Αξιολογεί εδώ την νυκτουρία της στα 2 και δηλώνει δυστυχισμένη συνολικά από την κατάστασή της. Άρα κυρίως έχει συμπτώματα αποθήκευσης, έτσι. Κυρίως επομένως είναι συμπτώματα αποθήκευσης, αλλά φαίνεται να υπάρχουν και κάποια συμπτώματα στην κένωση της κίστης, αλλά όχι τόσο έντονη, τουλάχιστον δεν τα αξιολογεί τόσο έντονα. Εδώ λοιπόν είναι και η ούρηση που έκανε λίγο αμέσως μετά την νοσηλεία. Δεν ούρησε και πάρα πολλά, 27 ml με ένα Qmax περίπου 11 και είναι υπόλοιπο 18 ml. Το έκανε δύο φορές, ήταν παραπλήσια τα αποτελέσματα και εδώ ήταν η απάντηση στην ερώτηση που κάνατε. Ήρθε σε εμάς με αρνητική καλλιέργεια αμέσως μετά την νοσηλεία. Λοιπόν, και εδώ είναι λίγο το ερώτημα, αν ερχόταν σε εσάς, τι θα κάνατε. Απόστολε, εντάξει, πριν προχωρήσουμε έτσι, γιατί θεωρώ ότι η πλειοψηφία από αυτούς που είναι μέσα εδώ είναι, θα αξιολογούσαν καθόλου αυτή την ουρομέτρηση. Θα την αξιολογούσετε, ναι, ο κ. Κωνσταντινίδης. Πριν από αυτό, θέλω να ρωτήσω, όταν έκανε την νοσηλεία της, είχε διατάσεις, θα ήταν φρακτική. Πελευρινδάτες ή όχι. Όχι. Δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, μάλλον όχι. Άρα, αν μας φέρει ένα ημερολόγιο ούρησης που όλες τις ουρήσεις είναι των 40-50 ml, θα την αξιολογήσω. Αν όμως το ημερολόγιο της ουρήσης είναι των 100-120 ml, γιατί παραπάνω μάλλον δεν θα είναι, δεν θα την αξιολογήσω. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση, με την έννοια ότι είναι καλό να μην κολλάμε σε κάποια έτσι πολύ αυστηρά πλαίσια, με την έννοια ότι έχει μεγάλη σημασία κατά το πόσο είναι αντιπροσωπευτική αυτή η ούρηση που κάνει ή όχι. Είναι η βασική ερώτηση που πάντα πρέπει να κάνουμε γενικά στα πλαίσια μιας ουρομετρίας. Ας πούμε ότι αυτή η ούρηση είναι αντιπροσωπευτική των κυστήτιδων που έκανε η κυρία συχνά. Στις φάσεις μεταξύ των κυστήτιδων κατουράει καλύτερα, όπως δηλώνει. Ο συνάδελφος καθήνα. Αν παρατήρησα καλά πριν, ούτως ή άλλως έλεγε ότι περίπου στο 2ωρο είναι οι ουρήσεις της. Άρα τώρα με 50 ml, 45-50 ml στο 2ωρο δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει. Και ήθελα και κάτι να ρωτήσω, η ουρήθρα της ήταν εντάξει στην κλινική εξέταση. Είχε στοιχεία ουρυθρίτιδας, είχε κάτι στην ανατομικό, διαφορετικό εκτρόπιο, τέτοια πράγματα, όχι. Όχι, όχι. Okay. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες προτάσεις. Αν θα κάνατε κυστεοσκόπηση, αν θα παίρνατε καλλιέργειες από το κολπικό έκρημα τέλος πάντων που υπήρχε και τραχυλικό, αν θα δίνατε ημερολόγιο ούρησης, αν θα προβαίνατε σε κάποια αξονική,
κάνω κάτω κοιλίες στο πιστοπεριτονέο, αν θα κάνετε αεροδυναμικό έλεγχο ή αν δεν θα θέλατε κάποια άλλη πληροφορία και απλά θα προχωρούσετε κατευθείαν σε κάποια αντιμετώπιση με τη μορφή άλλου αντιχολινεργικού, με τη μορφή του β3 διεγέρτη, με τη μορφή χημειοπροφύλαξης ή με τη μορφή συμπληρωμάτων από φυτικά εκχυλίσματα. Ποιοι θα έκαναν επιπλέον εξετάσεις πριν δώσουν κάποια θεραπεία? Από αυτές εδώ, ναι, ποιοι θα... Θα θέλατε και άλλες πληροφορίες ή δεν προχωρούσατε κατευθείαν σε κάποια αντιμετώπιση? Μια κεταρολογική. Άρα η πλειοψηφία καταρχάς είναι μάλλον ότι πρέπει να γίνουν και επιπλέον εξετάσεις ή αυτοί ποιοι θα έδιναν μόνο κατευθείαν χωρίς άλλες εξετάσεις κάποια... Ή θα κάνατε και τα δύο. Ωραία. Έχετε κάνει ήδη καλλιέργεια ούρων. Έχει ήδη καλλιέργεια ούρων, η οποία είναι αρνητική. Συγγνώμη. Το ηχογράφημα δεν είναι μια γενική ούρων. Μπορούσε να γίνουν. Το υπερηχογράφημα. Έχει γίνει ήδη μαζί με την καλλιέργεια. Και. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Φυσιολογική τελείως. Η καλλιέργεια είναι αρνητική ή στήρα. Δηλαδή. Γράφεται καλλιέργεια ούρων αρνητική. Αρνητική, την έδωσε ο μικροβιολόγος ή η μικροβιολόγος αρνητική. Άλλο η στήρα, άλλο η αρνητική, γι' αυτό το λέω. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Τι αξιολογούν οι μικροβιολόγοι ως θετική καλλιέργεια? Πάνω από 10 στην 5η δηλαδή, έτσι, στην Ελλάδα. Δηλαδή. Και έχει και 20.000 μικρόβια. Οκ. Okay. Γιατί έχει και ένα ιστορικό, γι' αυτό το λέω. Η καλλιέργεια πιστεύω ότι είναι αξιολογεί ο ουρολόγος, όχι ο μικροβιολόγος. Γιατί όπως πολύ σωστά είπε εδώ ο συνάδελφος, αξιολογούμε τα συμπτώματα του ασθενούς, την κατάσταση ενυδάτωσης, πόσο αραιά είναι τα ούρα, το ειδικό βάρος κλπ. Αυτή είναι η γενική ούρων. Όταν ο μικροβιολόγος ή η μικροβιολόγος σας το δίνει αρνητική, έτσι τι θα κάνετε, δηλαδή πώς θα την εξηγήσετε? Μπορεί ο μικροβιολόγος να γράψει 10-15.000. Δεν γράφουν οι μικροβιολόγοι. Εγώ σπάνια το έχω πετύχει αυτό να γράψει. Τις απικίες, γράφουν τις απικίες. Να τονίσει ότι είναι τόσες. Γράφουν 10.000 κολοβακτηρίδιο και το αξιολογούμε μετά εμείς αυτό. Εγώ το έχω δει πολύ σπάνια να γίνεται αυτό. Ναι. Από το υπερηχογράφημα έχει κάνει η γυναίκα. Υπερηχογράφημα, ναι, ναι, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της έχει κάνει. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της έχει κάνει υπερηχογράφημα, ναι. Δεν έχει κάνει κάτι μετά, να ελέγξουμε την κίστη, τους νεφρούς? Όχι, γι' αυτό ρωτάω, αν θα θέλατε, ρωτάμε αν θα θέλατε. Δεν είναι μέσα στις επιλογές μας, γι' αυτό δεν είναι επιλογή. Κάτι από όλα αυτά. Σε επιλογές τι, να δώσετε άλλο υπερηχογράφημα? Έχει θέλατε, ναι, δεν θα θέλαμε να ξέρουμε αν έχει κάποιο ξένο σώμα στην ουροδόχο κίστη. Ενδεχόμενο άρα όγκο. Τι θα κάνατε για να το δείτε αυτό? Ένα υπερηχογράφημα. Θα ήθελα πώς, εγώ και υπερηχογράφημα έχει γίνει στη διάρκεια της νοσηλείας της. Δεν φάνηκε κάτι από την ουροδόχο κίστη. Αν ήταν θα είχε... Έχει γίνει, το υπερηχογράφημα έχει γίνει και δεν έχει δείξει τίποτα. Έτσι. Γιατί? Δεν περιλαμβάνεται εδώ. Θεωρητικά θα μπορούσε να είναι μέσα και η κυταρολογική. Καταρχήν, μια κιστοσκόπηση θεωρητικά τη δικαιούται. Να δούμε λιγάκι το τείχο μέσα εσωτερικά, τα στομία, την ουρίθρα, τη βατότητα της ουρίθρας, όλα αυτά. Θεωρώ ότι η κιστοσκόπηση είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση. Οκ. Okay. Η βατότητα της ουρίθρας, δηλαδή εννοείται αν περνάει εύκολο το κιστοσκόπιο. Αν περνάει εύκολο το κιστοσκόπιο, βέβαια, αν έχει, είναι, κάποιο, είναι πιο ερεθισμένη. Ορισμένες φορές, εντάξει, δεν είναι απόλυτο, αλλά. Αυτό πώς το αξιολογείτε το στένομα στη γυναίκα? Όχι ακριβώς στένομα, απλά να είναι λίγο πιο στενή η ουρίθρα όσον αφορά το αν μπαίνει εύκολα το εύκαμπτο ή όχι. Εύκαμπτο, εντάξει, πόσοι έχουν εύκαμπτο? Εντάξει, ή το άγκαμπτο παράδειγμα. Mm-hmm, okay. Αν πονάει κατά εκείνη στη φάση της κιστοσκόπησης. Για μένα αυτά θα μπορούσαν να είναι επειδή απλά οι ασθενείς δεν είναι χαλαροί, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να αξιολογήσω στη γυναίκα τέτοιες πληροφορίες σχετικά με τη βατότητα της ουρίθρας. Και επειδή παλιά είχα ασχοληθεί τέλος πάντων και με τις περίφημες διαστολές ουρίθρας και το πόσο βάση έχουν στις γυναίκες, δεν δίνω συγκλονιστική σημασία. Προσωπικό τώρα είναι αυτό βέβαια, αλλά εντάξει.
Την κυστιοσκόπηση θα χρειαστεί να την κάνουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, τουλάχιστον για μένα, στην πορεία. Αλλά στην παρούσα φάση νομίζω ότι είναι μια άχρηστη εξέταση, με την έννοια ότι μια γυναίκα η οποία κατουράει 27 σεσέ, αν έχετε επομένως κάνα 60, 70, 80, άντε 100, τι θα μπορέσουμε να δούμε, και θα την έχουμε να γκρινιάζει και να χοροπηθάει και να λέει: δεν μπορώ, θέλω να κατουρίσω, άσε να κατουρίσω. Πιστεύω ότι θα την υποβάλουμε. Δηλαδή, θα προτιμούσα, άμα ήταν να πάρουμε απόφαση, πρώτα να μην φοβηθώ να τη δώσω ένα αντιχολυνεργικό ή ένα β3 διεγέρτε, και στην πορεία να εκτιμήσω και να κάνω και τη συγκεκριμένη εξέταση. Okay. Άρα, έχουμε κάποιες απόψεις περί κυστεοσκόπησης, ουρυθροκυστεοσκόπησης και κάποιες νέα αγωγή. Ορίστε. Πληροφορίες που και εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμαστε και οι ίδιοι οι ασθενείς, έτσι, που διαφέρει λίγο από αυτά που μας αναφέρει. Είναι μια απλή εξέταση που μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες πριν προχωρήσουμε σε κάτι επεμβατικό. Εδώ, αν θα θέλατε να στοιχηματίσετε, τι θα βγάζετε, τι πιστεύετε θα έβγαζε αυτό το ημερολόγιο ούρησης? Συχνές ουρήσεις με μικρό όγκο ούρων. Εντάξει, θα παίρνετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα υγρά που πίνει η ασθενής? Ναι, οπωσδήποτε. Εδώ βέβαια να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει στοιχεία επιτακτικότητας και υπεδραστηριότητας, αλλά συγχρόνως έχουμε υποτροπιάζουσες κυστίτιδες και, μια εμπύρετη ουρολίμωση, μια πυελονεφρίτιδα. Γιατί υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία μπορούν και να σχετίζονται, μπορεί και όχι. Στα πλαίσια αυτής της λίμωξης θα μπορούσε, ο κ. Ουγγαριστός είπε προηγουμένως κάτι στα πλαίσια του υπερηχογραφήματος να ψάχναμε. Μήπως, ας πούμε, αυτή η αξονική τομογραφία θα ήταν χρήσιμο να γίνει? Να ρωτήσω λίγο καταρχήν οι προηγούμενες ουρολιμώξεις από εδώ. Οι προηγούμενες ουρολιμώξεις τι μικρόβια είχαν? Εντάξει, αυτή ήταν μία με σταφυλόκοκο. Όλες οι προηγούμενες ήταν μονόπατα από ένα συγκεκριμένο μικρόβιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν πολλά στιγμή. Ναι, αυτές τις πληροφορίες δεν τις... Άμα έχεις πρωτέα, το πούμε, αλλάζει λίγο η σκέψη σου. Ναι. Αν... Okay. Ναι, έρχεται χωρίς αυτές τις πληροφορίες. δεν έχει φέρει μαζί τις προηγούμενες θέσεις, παρά μόνο την καλλιέργεια που είχε από το νοσοκομείο. Παρακαλώ. Εγώ θα ζήταγα σίγουρα και καλλιέργεια κολπικού τραχυλικού επιχρήσματος για αυτά τα υπόλευκα υγρά. Μπορεί να κάνει ουρολιμώξεις λόγω κάποιας κολπίτιδας. Σίγουρα θα ζητούσα ημερολόγιο ούρησης, ίσως ζητούσα αργότερα μετά από αυτά ουροδυναμικό έλεγχο, και στο σκόπι αξονική θα ήταν τα τελευταία. Αυτή τη στιγμή πιο πολύ κουβεντιάζουμε για με τη σειρά που θα γίνουν. Άρα ουσιαστικά, μάλλον οι περισσότεροι θέλουν επιπλέον εξετάσεις και δεν θα πηγαίνατε σε κάποια μορφή αντιμετώπισης, παρά μόνο αν παίρνατε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι. Ο συνάδελφος, ναι. Θεωρώ ότι πρώτον είναι βασικό να ξέρουμε πότε έλαβε τελευταία φορά αντιβίωση, υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η καλλιέργεια που έχουμε η τελευταία, και πριν προβώσει οποιαδήποτε απεικονιστική εξέταση, που ούτως ή άλλως είναι αναγκαία, το πρώτο πράγμα θα ήταν μια καινούρια γενική και καλλιέργεια ούρων, υποδεικνύοντας την ασθενή με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει, υπό ποιες συνθήκες πρέπει να γίνει, και πιθανότατα λαμβάνοντας το δείγμα και εγώ ο ίδιος, πιθανόν και με ένα καθετηράκι τίμαν, ακόμα και μέσα από την ουροδοχοκίστη, δηλαδή κατευθείαν. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο πράγμα, ούτως ώστε να έχουμε μια σωστή γενική και καλλιέργεια ούρων για να ξεκινήσουμε από εδώ και πέρα. Πάντως, απλά στους άξονες που θέσατε, και νομίζω αυτό είναι το κομβικό σημείο για να σκεφτούμε πώς θα χειριστούμε αυτή την άρρωστη, διότι δηλαδή είναι πιθανό να υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι το λοιμοξιολογικό και το άλλο είναι η συμπτωματολογία, τα οποία μπορεί να συνδέονται. Να έχουμε στο μυαλό μας, αφού έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε πώς θα διερευνήσουμε, ότι το μικρόβιο το οποίο της έκανε την ουρολίμωξη δεν είναι τυπικό μικρόβιο. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε λίγο ότι κάτι συμβαίνει ανατομικά ή ότι κάποιο ξένο σώμα. Δεν περιμένουμε να δούμε ένα σταφυλόκοκο να κάνει πυελονεφρίτιδα. Άρα ουσιαστικά το σκεπτικό σας είναι ότι όταν ψάχνουμε μια γυναίκα με τις υποτροπιάζουσες κυστίτιδες, το ποσοστό που μπορεί αυτές να μην, ας το πούμε, ιδιοπαθείς, αλλά κάτι να κρύβεται από πίσω, είναι μικρό αλλά υπαρκτό, έτσι. Είναι ένα ποσοστό γύρω στο 5%. Άρα θεωρητικά για να συνεχίσεις, αυτό το 5% πρέπει να το αποκλείσεις. Έτσι δεν είναι? Εδώ που έχουμε άψυχο μικρόβιο.
και το άτυπο μικρόπιο, εντάξει, πολύ περισσότερο. Άρα είναι λογικό να γίνουν έτσι κάποιες εξετάσεις επιπλέον. Είναι άτυπο, αλλά ήταν και στοιχείο προβληματισμού σαφώς. Αλλά σε σχέση με την πρωινή παρουσία σχετικά με το μικροβίωμα, ίσως θα μπορούσαμε να το αξιολογήσουμε πλέον διαφορετικά. Να γυρίσω λίγο στο ιστορικό. Το πιάνο σας και στείλετε σε συνδυασμό και τη σκληρότητα. Μήπως αρχίζουν από την περιοχή ηλικία ή είναι κάτι που εμφανίστηκε? Όχι, είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε στην ενήλικο ζωή. Νομίζω το ιστορικό είναι γύρω στα δύο χρόνια περίπου. Τρία, είναι από τριετίας. Για από τριετίας που έχει τα προβλήματα. Έτσι, πριν ήταν καλά η κοπέλα αυτή. Ο συνάδελφος στο τέλος. Υποτροπιάζεσαι σε ρονομάξεις, μήπως γίνεται μετά από σεξουαλική επαφή, το είχε παρατηρήσει κάτι τέτοιο? Δεν είχε σαφή συσχέτιση με τη σεξουαλική επαφή, όχι. Υπήρχε κάτι άλλο πριν από τρία χρόνια όταν ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα? Τι είχε νοήθεια? Κάποιο. Είχε κάποιο ατύχημα, είχε κάποιο άλλο πρόβλημα? Όχι. Χρειάστηκε να κάνει κάποιο είδους παρέμβαση στα γυναικολογικά της, δηλαδή μια διακοπική στην οποία δεν θέλει να μας πει από την πρώτη στιγμή? Ξεκίνησε τότε την ερωτική της ζωή? Είπαμε όχι, δεν υπάρχει τέτοιο επίσημο ιστορικό. Κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Κύριος Κωνσταντινίδης. Εγώ θα τη ρώταγα επίσης τις συνθήκες της ούρησής της. Δηλαδή, αν χαλαρώνει, αν κάθεται στη λεκάνη, αν η δουλειά της είναι τέτοια, αν πηγαίνει για ούρηση όταν είναι στη δουλειά της, πηγαίνει μεν, αλλά πολλές φορές αυτές οι κοπέλες κατουράνε ημικαθιστές, άρα δημιουργούν συνθήκες τεχνικά μιας αποφρακτικής ούρησης, που αυτό μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την υπερλειτουργία. Δηλαδή, το μυαλό μου θα πήγαινε προς μια λειτουργική διαταραχή, ρωτώντας την, θα προσπαθούσα εκεί. Και επίσης, θα έλεγα ότι όχι απλά ημερολόγιο ούρησης με την έννοια μόνο των ουρήσεων, αλλά bladder diary, για να δούμε και την πρόσληψη των υγρών της. Και... ναι, απλά επειδή ούρισε με ροή 11 τα 27, λίγο το αποφρακτικό μάλλον απομακρύνεται. Συνήθως αν έχουν αυξημένη τάση του πυελικού εδάφους δεν θα πετύχουν εύκολα τέτοιες ροές. Συμφωνώ, αλλά δεν θεωρώ πολύ προσωπευτική αυτή την ούρηση. Σωστά. Ό,τι ακούγεται γενικά είναι μέσα στα πλαίσια μιας... Πάντως έχουν δε υποτροπιάζουσες κυστίτιδες, έχουν αναπτύσσουν μια μικροβιοφοβία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και δεν κάθονται στις τουαλέτες του κοινού, παρά μόνο αν είναι απόλυτα σίγουρες ότι είναι αποστηρωμένες κτλ. Μπορεί όντως να ουρούν σε θέση όρθια. Ναι. Και είπατε ότι έχει κάνει γυναικολογικό έλεγχο, αλλά με προβληματίζει ότι είπατε ότι γνώριζε για ένα υγρό άσπρο που στον κόλπο ο γυναικολόγος, ναι, το οποίο λέει δεν είναι τίποτα για αυτά. Ναι. Μήπως θα, δεν ξέρω, εμένα μου γυρίζει λίγο στο μυαλό, λίγο, μήπως και κανένα σιρήγγι ή κάτι. Αυτό πάντως με τα υγρά τα βλέπουμε όλοι αρκετά συχνά, που εμείς βλέπουμε κάτι και μας λένε οι γυναικολόγοι ότι... Εμείς βλέπουμε, ναι, ακριβώς, γυναίκες που έρχονται στα εξωτερικά ιατρία, εξεταζόμενες για ακράτεια και προβλήματα λειτουργικά ούρησης, έχουν υγρά, τα οποία συχνά πυκνά οι γυναικολόγοι δεν τα αξιολογούν. Για να δούμε τι κάνατε, όπως λέτε, για πάμε, τι έγινε. Παρέμβαση συναδέλφου βέβαια, συγγενής συναδέλφου είπαμε, κατευθείαν κυστεοσκόπηση. Απουσία χωροκατεκτικής εξεργασίας και είχε μακροσκοπική εικόνα τριγωνίτιδας. Να αξιολογούμε την τριγωνίτιδα. Πόσοι από εμάς θα την αξιολογούσαν? Μία στις δύο γυναίκες έχει ψευδομεγρανώδη τριγωνίτιδα. Έτσι. Είναι κάτι που είναι πολύ συχνό. Σε κάποιες λίγες μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν και διάφορες μελέτες πάνω σε αυτό. Σε γενικές γραμμές όμως, νομίζω, Απόστολε, εγώ δεν θα το αξιολογούσα ιδιαίτερα αυτό, εσύ? Όχι απόλυτα. Απλά τέτοια ευρήματα, να πω την αλήθεια, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα αξιολογούσαν και μπορεί να δώσουν και αντιβίωση και να ξανακαλέσουν τους ασθενείς πίσω μετά από δύο μήνες για νέα κυστεοσκόπηση. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι τα... Βασικά, κυρίως τετραγυκλίδες δίνουν οι μακρολίδες. Κάποιες μελέτες που υπάρχουν είναι υπέρ αυτών των δύο. Λοιπόν, ναι. Γιατί όμως κάνατε κυστοσκόπηση, δεν μας είπατε? Την έχουμε σαν πρωτόκολλο στις υποτροπιάζουσες ρολιμόξεις. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή?
τι ψάχνετε να βρείτε? Είναι καλοπροαίρετες οι ερωτήσεις. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Τι ψάχνουμε να βρούμε? Ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων θα μπορούσε να σχετίζεται με κάποιες εικόνες φλεγμονής μέσα από την κίστη ή κάτι άλλο, το οποίο δεν φαίνεται ίσως αυτό που είπατε στο υπερηχογράφημα. Ξένο σώμα. Δεν θα δίνατε πετμίκα, δεν θα δίνατε μυραμπεγκρόνι, αν βρίσκατε περιοχές με φλεγμονή, με αρνητική καλλιέργεια? Δώσαμε μυραμπεγκρόνι. Λέω, τελικά δεν κάναμε την κυστεροσκόπηση, τι κερδίσαμε, αυτό εννοώ. Η κυστεροσκόπηση έγινε, συνήθως γίνεται, εντάξει, την προγραμματίζουμε μετά από κάποιο διάστημα, αλλά έγινε κυρίως λόγω της παρέμβασης του συναδέλφου, γρήγορα. Πάντως, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ναι, ναι. Αυτό για την κυστεροσκόπηση μου κάνει εντύπωση που το λέτε. Δηλαδή, κάνετε κυστεροσκόπηση ψάχνοντας ξένο σώμα? Ψάχνοντας κάποια άλλη, σαν τι δηλαδή? Σαν στα πλαίσια εγώ φοβάμαι πολύ να κάνω κυστεροσκόπηση σε μια γυναίκα με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις όταν το υπέρηχο είναι αρνητικό και όταν όλες αυτές οι εξετάσεις είναι αρνητικές, γιατί το πιθανότερο είναι ότι από εκεί που σε παίρνει μία φορά τηλέφωνο στο διήμερο θα σε παίρνει κάθε μισή ώρα. Δηλαδή, ολόκληρη συζήτηση έχουμε κάνει για το αν πρέπει να κάνουμε κυστεροσκόπηση σε ανθρώπους με υπερτροφία προστάτη που θεωρητικά εκεί ίσως να μπορούσε να κερδίσει κανείς κάτι και καταλήξαμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Εδώ που δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε, δηλαδή γιατί να το κάνουμε? Γιατί υπάρχουν ίσως και κάποια δεδομένα που συσχετίζουν τις χρόνιες φλεγμονές με ουρολογικούς καρκίνους. Βέβαια η ηλικία είναι πολύ μικρή. Εγώ θεωρώ ότι η κυστεροσκόπηση έχει έννοια σε ένα περιστατικό με υποτροπιάζουσες κυστήτιδες, αφού έχει εξαντλήσει τον έλεγχο, αν έχει προηγηθεί κάποια επέμβαση στην περιοχή, μήπως είναι κάποιο ράμα το οποίο έχει περάσει μέσα στην κίστη και δεν μπορεί να το πιάσει διαφορετικά, τότε. Αλλά και εγώ θα συμφωνώ. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό λέω, αφού έχει εξαντλήσει κάποια άλλα πράγματα. Σε αυτή την ηλικία, πραγματικά, μόνο η παρέμβαση του συναδέλφου νομίζω ότι έπαιξε το καθοριστικό ρόλο. Ναι, και ίσως και για κάποιες άλλες ανατομικές ανομαλίες και τα λοιπά, που είναι σπάνιες βέβαια. Τώρα στένομα αφιένα σε γυναίκα είναι λίγο σπάνιο, αλλά εντάξει, διάφορα. Επίσης, λόγω της επιτακτικότητας που έχει η γυναίκα, γιατί ήμασταν αρνητικοί στην κυστεροσκόπηση? Δεν θα έπρεπε να αποκλείσουμε και κάποιο όγκο στην κίστη? Άρα έχει λόγο η κυστεροσκόπηση. Και ένα in situ. Σε 29χρονη τώρα να πάει το μυαλό σου πρώτα, η πιθανότητα να υπάρχει... Όχι. Δεν λέω ότι θα πήγαινε. Απαντάω στην ερώτηση τι θα μπορούσαμε να βρούμε. Ναι. Γιατί κάνουμε την κυστεροσκόπηση. Ναι, αλλά στην ιατρική κάνουμε τις πράξεις βάσει των πιθανοτήτων, το αν θα βρεις κάτι παθολογικό. Λέει, δεν κάνεις... Ναι, αλλά εδώ έχουμε και ένα ισχυρό στο ότι ήταν ανθεκτική στη θεραπεία με το πρώτο αντιχολινεργικό. Είναι αυτό μια ένδειξη να κάνουμε κυστεροσκόπηση, μήπως κρύβεται κάτι άλλο από κάτω? Το πρώτο αντιχολινεργικό δόθηκε σε μια δόση που, αν με επιτρέπετε, είναι ανεπαρκής. Δηλαδή, το αλτεροδίνη 2 μιλιγκράμμ είναι χαμηλή δόση και προσωπικά δεν θα το αξιολογούσα ιδιαίτερα. Η πιθανότητα σε μια καθαρή υπερδραστηριότητα, χωρίς λοιμώξεις που αυξάνονται αισθητικότητα και φυσικά επιδεινώνουν την υπερδραστηριότητα, να υπάρχει κακοήθεια, ποια είναι? Πόσο θεωρείτε ότι είναι? Είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί έντονα αυτό και από έτσι ένας που έχει παρουσιάζει με υπερδραστηριότητα. Η πιθανότητα να υπάρχει από πίσω καρκίνος ποιο είναι? 3% είναι. Είναι γενικά μικρό ποσοστό. Εντάξει, έχει σημασία αν έχει μικροσκοπική αιματουρία, αν έχει καπνιστής, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να σου αλλάξουν την προσέγγιση. Αλλά γενικά εγώ θεωρώ ότι εδώ μάλλον η κυστεροσκόπηση έγινε πιο πολύ από την παρέμβαση του συναδέλφου. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, δόθηκε μυραμπεγκρόνι 50 μιλιγκράμμ για ένα τρίμηνο, με την οποία από ό,τι φάνηκε είχε μια υποκειμενική βελτίωση σχετικά μέτρια των συμπτωμάτων από το κατώτερο οπητικό, περίπου 50% την αξιολόγησε η ίδια, με παραμονή βαθμού ακράτειας και νυκτουρίας, και περιορίστηκαν, ας πούμε, σε 1-2 τα βοηθήματα ακράτειας το 24ωρο. Ωστόσο, προτού τελειώσει το τρίμηνο, υπήρξε νέο επεισόδιο ουρολίμωξης πρώτου τέλους της αγωγής
Και η καλλιέργεια έβγαλε πάλι σταφυλόκοκο πάνω από 10 στην έκτη, όπως είχε γίνει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Και παράλληλα με τη νέα κυστίτιδα, είχε νέα επιδείνωση για των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό. Τώρα εδώ, επειδή το περιστατικό πρέπει να εμπλουτιστεί και με κάποια νέα γνώση, εδώ είναι μια μελέτη η οποία αιτιολογεί κατά κάποιο τρόπο το προηγούμενο. Σε 913 μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες φάνηκε ότι ο μέσος όρος των απολειών, που το 60% ανέφεραν ακράτεια ούρων, ο μέσος όρος των απολειών είναι σαφώς μικρότερος, περίπου δύο φορές μικρότερος στις γυναίκες χωρίς ουρολίμωξη σε σχέση με αυτές που έκαναν ουρολίμωξη. Και στις γυναίκες που ανέπτυξαν ουρολίμωξη, ήταν εκτός από συχνότερες, ήταν και βαρύτερες οι απώλειες των ούρων τις πρώτες μέρες μετά την έναρξη της λίμωξης. Και εδώ στην ερώτηση που έγινε νωρίτερα, έχουμε βάλει την απάντηση σχετικά με το τι θεωρείται σύμφωνα με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας κλινικά σημαντική βακτηριουρία. Πάνω από 10 στην τρίτη απικίες ουροπαθογόνων σε δείγμα από το μέσο ούρησης σε οξείες μη επεπλεγμένες κυστίδιδες σε γυναίκες. Πάνω από 10 στην τετάρτη απικίες ουροπαθογόνων πάλι σε δείγμα στο μέσο της ούρησης σε οξείες μη επιπεπλεγμένες πιελονεφρίτιδες σε γυναίκες. Και πάνω από 10 στην πέμπτη ουροπαθογόνων πάλι στο μέσο της ούρησης σε γυναίκες. Ή πάνω από 10 στην τετάρτη σε άνδρες ή σε δείγμα ούρων από καθετήρα σε γυναίκες σε επιπλεγμένη λίμωξη. Αυτό πάντως είναι που ακούστηκε προηγουμένως για τις αρνητικές και τις στήρες. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω όλοι το βλέπουμε. Μερικές φορές κάποιοι μικροβιολόγοι μπορούν να γράψουν απλώς αρνητική και να μην γράψουν τον αριθμό των απικιών. Πρέπει να επιμένουμε σε αυτό. Είναι τελείως πια διαφορετική η έννοια, γιατί η έννοια αυτό με το 10 στην 5 είναι από τη δεκαετία του 50 έχει μείνει, έτσι. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να αλλάξουμε αυτή την προσέγγιση. Αυτό νομίζω είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι λαμβάνουμε υπόψη μας και μικρότερες... Ναι, ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ζητάμε εμείς. Στα δικά μας ιατρία, η συντριπτική πλειοψηφία έρχονται με ένα απλό αρνητική, χωρίς αξιολόγηση απικιών ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εδώ μερικά ακόμη δεδομένα. Ποιος είναι ο επιπολασμός της χαμηλής βακτηριουρίας, ας το πούμε, που είναι περίπου 10 στην τρίτη και πάνω σε δείγματα καθετηριασμού. Σε 213 άτομα υπήρχε τετραπλάσια πιθανότητα βακτηριουρίας σε γυναίκες με ακράτεια έναντι εγκρατών γυναικών. Η χαμηλή βακτηριουρία ανιχνεύτηκε στα 2 τρίτα των δειγμάτων και με βάση τη διάγνωση υπήρχε συσχετισμός με αυτό που παλιότερα οριζόταν ως sensory urgency στην ουροδυναμική, την αυξημένη αισθητικότητα της ουροδόχου κύστης, και βλέπετε με 14-πλάσια πιθανότητα όσον αφορά την ουροδυναμική διάγνωση αυτών των γυναικών. Και εδώ μια άλλη μελέτη, η οποία πάλι δείχνει ότι σε ασθενείς με χρόνια συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό, σε φάση που δεν είχαν οξία, δυσουρία, συχνουρία, αλλά ήταν σε φάση που αποφάσισαν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Οι 3 στους 4 είχαν συμπτώματα που οδήγησαν σε κλινική διάγνωση υπερλειτουργικής κύστης και από αυτούς μόνο η μισή περίπου είχαν φυσιολογική εξέταση ούρων. Η 1 στους 5 είχε θετική καλλιέργεια και στήρα, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών πιουρία ήταν με 1 στις 4. Και ακόμα περισσότεροι συσχετισμοί. Εδώ μια άλλη μελέτη, η οποία αξιολόγησε τις ερωτήσεις που δίνουμε συνήθως στο IPSS συν λίγες επιπλέον και βρήκε συσχετισμούς μεταξύ της παρουσίας ασυμπτωματικής βακτηριουρίας με συμπτώματα τα οποία χαρακτηρίζουν συνήθως την υπερλειτουργική κύστη αλλά και το κυστικό άλγος. Βλέπετε συσχετισμούς στατιστικούς με την νυκτουρία, με την επιτακτική ούρηση, με το κυστικό άλγος, με την ακράτεια από έπηξη και με τη συχνότητα των επεισοδίων ακράτειας σε μικρότερο βαθμό στα όρια της στατιστικής σημαντικότητας με ακράτεια στην προσπάθεια και με την νυχτερινή ενούρηση. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό είναι, μας αλλάζει αρκετά τη φιλοσοφία, γιατί είναι το κλασικό ότι την ασυμπτωματική βακτηριουρία δεν την αντιμετωπίζουμε, έτσι δεν είναι. Με αυτά τα στοιχεία βλέπουμε ότι πάλι αυτό το θέσφατο ίσως δεν είναι τόσο
απόλυτο. Και ο κ. Κωνσταντινίδης θα μας πει ότι στους νευρολογικούς ασθενείς που κάνουν και διαλείποντες, οι πιο πολλοί έχουν ασυμπτωματική βακτηριουρία. Άρα, εδώ νομίζω ότι αρχίζουμε να μπερδευόμαστε. Τι γίνεται τελικά. Βέβαια, ένας που είναι πραγματικά ασυμπτωματικός, δηλαδή δεν έχει τίποτα, τον αφήνουμε, δεν είναι. Αν όμως υπάρχει μια επιτακτικότητα, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η επιτακτικότητα είναι απότοκος αυτής της εντός εισαγωγικών ασυμπτωματικής βακτηριουρίας. Αυτή είναι μια επιδημιολογική συσχέτιση καθαρά, η οποία όμως δεν έχει επαληθευτεί μέχρι τώρα σε κάποια κλινική μελέτη. Έχει γίνει μόνο μια μελέτη, νομίζω, και υπήρχε μόνο σε επίπεδο abstract, σε κάποιο συνέδριο σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, που έδειξε ότι θεραπεία και της βακτηριουργίας οδηγούσε σε βελτίωση των συμπτωμάτων από το κατώτερο επιπτικό στους ασθενείς αυτούς, αλλά δεν νομίζω ότι δημοσιεύτηκε ποτέ αυτό. Οπότε δεν έχουμε κάποια δεδομένα αυτή τη στιγμή για να το στηρίξουμε πέρα από αυτούς τους επιδημιολογικούς συσχετισμούς, δυστυχώς. Τώρα, εδώ είναι η νέα ουρολογία που ήρθε μετά την αντιμετώπιση, νομίζω, μάλλον κατά την νέα εκτίμηση, όπου ούρισε από ό,τι βλέπετε. Αφού θεραπεύτηκε η λέτη ξανά, έτσι. Όχι, όχι. Νομίζω πριν είναι, γιατί εδώ ρωτάμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν. 46 ml ούρισε, με μια ροή περίπου 15 και ένα υπόλοιπο 30 αυτή τη φορά. Και ερωτήσεις είναι αυτές. Πώς θα προχωρούσατε? Αντιβίωση ως οξείας κυστήριδας, αντιβίωση συν χημειοπροφύλαξη. Θα δίνατε συμπληρωματικά φυτικά εχυλίσματα, θα παίρνατε καλλιέργειες από αυτό το κολπικό έκρημα τελικά. Θα δίνατε ημερολόγιο ούρησης, θα ζητούσατε ή θα κάνετε ουροδυναμικό έλεγχο, θα ζητούσατε αξονική τομογραφία. Η γυναίκα αυτή έχει οξία κυστήριδα αυτή τη στιγμή. Άρα προφανώς θα δοθεί. Ναι. Ναι. Ορίστε. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει την αντιβιωτική αγωγή ως επιοξίας κυστήτιδος, αλλά θα ήθελα οπωσδήποτε και μια συμπληρωματική απεικονιστική εξέταση, δηλαδή την αξονική θα την ήθελα. Mm-hmm. Για ποιο λόγο, η αξονική τι περιμένετε να σας δείξει? Και, μπορεί... τι αξονική θα ζητήσετε? Άνω κάτω κοιλίας. Μπορεί να έχει κάτι από τους ουρητήρες που να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μία λυθίαση. Κάτι. Ναι, μήπως είναι να βάλουμε και το πρωτόκολλο λυθίασης. Δηλαδή να είναι με πρωτόκολλο λυθίασης. Γιατί με τέτοιες τομές. Δηλαδή, αν είναι να την κάνει κανείς, θα την κάνει. Γιατί αυτό που σκεφτόμαστε είναι μήπως είναι κάποια κρυμμένη πέτρα. Δεν είναι κάποιο. Βεβαίως. Και αν το πιάσεις, λοιπόν, θες πρωτόκολλο λυθίασης. Κύριε Σφουγγαρισσό, συμφωνείς αυτό ή όχι? Αξονική πυλογραφία θα έκανα εγώ. Όχι δηλαδή μόνο χωρίς και γραφικό. Ναι, αλλά πριν ξεκινήσει την πρώτη φάση. Ναι, προφανώς. Χωρίς και γραφικό. Θα κάνει πρωτόκολλο λυθίασης με λεπτές τομές. Ναι, ναι, ναι. Το πρωτόκολλο λυθίασης περιλαμβάνει όλα αυτά. Βέβαια. Πρέπει να γράψεις στον ακτινολόγο πρωτόκολλο λυθίασης. Να καλύψεις το πριν και μετά και να πιάσεις όλες τις πιθανότητες, ακόμα και μια πολύ μικρή πέτρα. Συγγνώμη. Τελικά δεν έχω καταλάβει. Πρόκειται για υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ή για μια εμένουσα λίμωξη? Γιατί το λέω αυτό, εγώ πάντα προσπαθώ να κάνω αυτό το διαχωρισμό στους δικούς μας ασθενείς, στις γυναίκες. Γιατί πολύ εύκολα λέμε υποτροπή άουσερο λίμωξη, αλλά εδώ φαίνεται στην πραγματικότητα και με όλη τη συζήτηση που έχουμε κάνει ότι προφανώς πρόκειται για μια εμένουσα λίμωξη. Και σε αυτή την περίπτωση τα αίτια της εμένουσας και ο αλγόριθμος αγνωστικός είναι πολύ συγκεκριμένος. Είναι συγκεκριμένος και αναγνωρίσιμε είναι. Καλή ερώτηση. Ο ορισμός της εμένουσας, δεν είμαι σε θέση να δώσω ακριβώς τον ορισμό, αλλά ένα μικρόβιο το οποίο δεν μπορεί να κρυζωθεί στην ουσία. Όχι. Όχι. Η εμένουσα είναι αυτή η οποία την κάνεις σε μια εβδομάδα και έχεις πάλι, έτσι, εδώ έχουν περάσει 3 μήνες. Δηλαδή ήταν καθαρή, είναι καθαρά υποτροπιά σου. Εδώ δεν είναι εμένουσα. Στην εμένουσα δεν έχεις... Μάλιστα. Άρα εδώ είναι υποτροπιά, γιατί είναι καθαρή για 3 μήνες. Άρα φάνηκε ότι μόλις αυξήθηκε η αποθήκευση των ούρων, υποτροπία. Με βάση τη φαρμακευτική αγωγή που είχε δοθεί τότε τη Μιραμπεγκρόνη. Ναι, είναι μια λογική σκέψη αυτή. Έχει αυξηθεί το υπόλοιπο των ούρων. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, μπορεί να είναι και αυτό. Είναι λογική σκέψη. Ότι μπορεί να είναι κάποιο ξένο σώμα, ας πούμε, στον κόλπο, κάποιο κολπικό σπιράλ.
Αυτό είναι του γυναικολόγου. Η επόμενη ερώτηση. Εγώ θέλω να είμαι επιφυλακτικό με αξονική σε μια γυναίκα 29 ετών. Δηλαδή, τι περιμένω από την αξονική να μου δείξει όταν έχω ένα φυσιολογικό υπερηχογράφημα νεφρών. Τι περιμένω να μου δείξει η αξονική τομογραφία. Έχω κάνει και εξιστεοσκόπηση. Αν... που να εξηγεί το... τη υποτροπία του συλλογισμού. Νομίζω ότι η ηλικία δεν έχει σχέση με την, με την λιθίαση. Μπορεί να βρει αυτέ τι ηλικίε. Υπάρχουν λιθιάσει οι οποίε να μην δώσουν κανένα σημάδι στο υπερηχογράφημα και πραγματικά να εκπλαγεί κανείς με αυτό που βλέπει. Έτσι από μια αξονική τομογραφία. Θεωρώ ότι πάντοτε μπορεί να αναδειχθεί. Δηλαδή να έχω ένα πεντακάθαρο υπερηχογράφημα και να βρω κάτι που να μου εξηγεί αυτά τα συμπτώματα, δεν το πιστεύω. Μπορεί να συμβεί. Δηλαδή τι μπορεί να βρούμε στην αξονική που δεν θα το μια έχουμε... πολύ μικρή πέτρα, που η οποία δεν έχει χανεί κάπου στον ουρητήρα, η οποία δεν κάνει και απόφραξη, αλλά να είναι, υπάρχουν πέτρες οι οποίες είναι σαν σουρωτήρια. Δηλαδή που κανονικά να υπάρχει η πέτρα εκεί και να περνάνε τα ούρα, να μην προκαλούν καμία διάταση επάνω και αυτό να είναι εστία που να κατεβάζει συνέχεια μικρόβια. Δεν είναι συνηθισμένο, αλλά μπορεί να συμβεί. Στο κάτω τρίτη μόριο του ουρητήρα μπορεί να κάνει έπηξη προσούρηση. Και σαφώς. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χειρουργηθεί για άλλους λόγους και είχαν πέτρα στο κατώτερο τρίτη μόριο του ουρητήρα. Είναι... Τα συμπτώματα τα έχει 3 χρόνια. Ακόμα περισσότερο. Στον κάτω τρίτη μόρια του ουρητήρα. Είναι κάτι που συμβαίνει. Εγώ τουλάχιστον το έχω δει έτσι. Συνάδελφος. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπω ότι επαναλαμβάνεται συνέχεια καλλιέργεια κολπικού τραχυλικού επιχρήσματος, δεν έχει γίνει στο γυναικολογικό της έλεγχο αυτό ποτέ? Όχι. Δηλαδή, όχι, είπαμε στην γιατί η γυναικολογική ότι... εκτίμηση δεν είναι μόνο κλινική. Προσπαθείς να αποκλείσεις δεξαμενές δηλαδή μικροβίων εκεί πέρα κλπ. Αυτό θα πρέπει να είναι de facto στη γυναικολογική εξέταση που θα πρέπει να έχει κάνει. Σπάνια γυναικολογική πάντως κανονικά. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Αυτό και η λέξη κλειδί είναι αυτό δεξαμενή. Ψάχνει να βρει δεξαμενή, έτσι, μικροβίων. Και είναι μέσα κανονικά. Πρέπει να το γράψει κάποια στιγμή ο ουρολόγος, αν δεν το κάνει ο γυναικολόγος. Να σας ρωτήσω κάτι, να εκμεταλλευτώ τη... Συνάδελφος. Α, συγγνώμη. Θα έστελνα μια απλή ακτινογραφία μαζί με τις καλλιέργειες του κολπικού τραχυλικού και αφού θα είχα δώσει και το Β3 διαγέρτη και θα προχωρούσα σε μια μαγνητική κάτω κοιλίας για να λύσω τα θέματα της λιθίασης και θα ανησυχούσα πάρα πολύ για τις οθήκες. Βέβαια, αν είχε πάει στο γυναικολόγο ή θα την έστελνα, θα ζητούσα γυναικολογική εκτίμηση. Αλλά θα προσπερνούσα την αξονική με την ακτινογραφία και τη μαγνητική κάτω πιέλου. Υποτίθεται ότι η γυναικολόγος την παρακολουθεί. Και εντάξει. Την έβλεπε ουσιαστικά και αυτά τα 3 χρόνια που έχει τα συμπτώματά της. Οπότε... ένα διακολπικό υπέρηχο λογικά το έχουν κάνει. Ναι. Νομίζω ότι μετά από 2 μέρες debate έχουμε καταλήξει ότι δεν θα κάνουμε υπέρηχο, δεν θα κάνουμε ακτινογραφία για να ψάξουμε να βρούμε τη λιθίαση, θα κάνουμε αξονική. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό αυτό από τις χθεσινές και σημερινό πρωινές ομιλίες. Εντάξει, ο καθένας δικαιούται στην άποψή του βέβαια. Η μαγνητική δεν μπορεί να πιάσει πέτρες, να είναι ξεκάθαρο αυτό έτσι. Λοιπόν, δόθηκε και το περίφημο ημερολόγιο ούρησης, το οποίο είναι σχετικά ανεπαρκές. Βλέπετε, συμπλήρωσε σχετικές μόνο στήλες, οι οποίες αξιολογούν την επιθυμία για ούρηση, τα επεισόδια ακράτειας, καθώς επίσης και τις σερβιέτες τις οποίες αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση της συχνουρίας που είχε, ανά 2 ώρες, πλέον δεν είναι ανά 2 ώρες. Φαίνεται ότι έχει τουλάχιστον αρκετά επεισόδια ακράτειας από 3 έως 5 το 24ωρο, κάποια από τα οποία τα αξιολογεί από μέτρια ως βαριά με 2 και 3 σταυρουδάκια και αλλάζει 3 σερβιέτες το 24ωρο. Λοιπόν, έγινε και η αξονική και δεν έδειξε τίποτα. Προγραμματίστηκε λοιπόν για αεροδυναμικό έλεγχο με αρνητική καλλιέργεια και με βάση το αντιβιόγραμμα συστήθηκε να πάρει χημειοπροφύλαξη με κεφαλοσπορίνη β' γενιάς και κάτω από την πίεση του συναδέλφου που ήθελε κάλυψη.
Να σας ρωτήσω κάτι για το ημερολόγιο. Παρακαλώ. Πόσο καιρό μετά από, από το επεισόδιο της ουρολίμωξης τη ζητήσατε για να μην μας καταγράφει στην ουσία μια υπερευαισθησία η οποία είναι πιο έντονη από την πρόσφατη ουρολίμωξη. Τεχνική ερώτηση είναι. Δεν κατάλαβα τι ζητήσατε. Πόσο καιρό μετά από το επεισόδιο της ουρολίμωξης της κυστίτιδας ζητήσατε το ημερολόγιο ούρησης για να μην θεωρήσουμε ότι ότι καταγράφουμε, δηλαδή είναι τεχνική ερώτηση για να ξέρουμε εμείς που είμαστε σαφώς πιο άπειροι. Πόσο, δηλαδή πόσο χρόνο παίρνει για να καθαρίσει δηλαδή λέμε ότι η κυστίτιδα ακριβώς. Ναι, εντάξει, όταν θα αποκατασταθεί στο φυσιολογικό, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε εμείς πόσο θα είναι αυτός ο χρόνος, δηλαδή όταν τα συμπτώματα της επανέλθουν στα σταθερά, τα χωρίς ουρολίμωξη, νομίζω η ίδια ξέρει. Ναι, η ίδια ξέρει πότε έχει υποχωρήσει η οξία φάση και έχει επανέλθει στον τρόπο ούρησης τέλος πάντων που είναι αντιπροσωπευτικός της μη κυστίτιδας, κάπως έτσι. Αλλά τώρα το ασφαλές διάστημα... Προφανώς, απλά νομίζω ότι επειδή είναι μια γυναίκα που τη βλέπουμε και την ξαναβλέπουμε, καλό είναι να πούμε ότι αυτό δεν θα το κάνεις τώρα, θα το κάνεις σε 10, σε 15 μέρες. Δηλαδή προφανώς, να μην... ναι, αυτό το τονίζουμε, ότι δεν μπορεί να γίνει στη φάση που είναι... καλό να έχει μια καρδιακή καλλιέργεια, στήρα καλλιέργεια για να... Γιατί επιλέξαμε κέφαλο σπορίνη β' γενιάς και δεν δώσαμε μια... Αυτή είναι η απάντηση εδώ. Εντάξει. Τι χυμοφύλαξη δόθηκε, συνεχόμενη ή υποσκόητο. Δόθηκε. Μετά την επαφή ή συνεχόμενη χημία. Συνεχόμενη χημία προφύλαξη για τρίμηνο. Σε χαμηλή δόση. Λοιπόν, αυτά είναι τα guidelines πάλι της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, τα οποία δεν έχουν αλλάξει από το 2014 λίγο πολύ. Και δίνουν αυτά εδώ τα αντιβιωτικά σε προτινόμενη χημία προφύλαξη σε μακροχρόνια βάση για 3-6 μήνες καθημερινής ή εβδομαδιαίας χορήγησης. Βλέπετε ότι παίζει τριμεθοπρίμη σουλφαμεθοξαζόλη, η νητροφουραντοίνη. Ορίστε. Πιο απλό φουρολί θα μπορούσε να πάρει. Τώρα νητροφουραντοίνη. Ναι. Θα μπορούσε να πάρει λοιπόν το φουρολί, θα μπορούσε να πάρει το σεκλόρι αντίστοιχά του, θα μπορούσε να πάρει και κάποια άλλη τέλος πάντων κεφαλοσπορίνη, θα μπορούσε να πάρει σύμφωνα με τα guidelines ακόμα και χαμηλές δόσεις. Πολύ χαμηλές δόσεις από κοινολώνες. Και εδώ, αν θα υπήρχε συσχέτιση με σεξουαλική επαφή, όπως είπαμε, τα guidelines μιλάνε για χημειοπροφύλαξη μονοδόσης και αυτά είναι τα αντιβιωτικά τα οποία προτείνουν και εδώ βλέπετε πόσο συντριπτικά ρίχνουν ουσιαστικά τα επεισόδια ουρολίμωξης ανά έτος. Λοιπόν, υπάρχουν και μη αντιμικροβιακές προφυλάξεις, υπάρχουν αντιμικροβιακά. Εδώ είναι το OM89, είναι το γνωστό Ουροβαξόμ, το οποίο έχει αρκετές, λέει, μελέτες ελεγχόμενες στην πλάτη του και για αυτό το λόγο έχει επίπεδο 1α. Πώς? Ναι, εδώ μιλάω καθαρά βιβλιογραφικά, δεν λέω ότι δώσαμε. Μοιράζει. Καθαρά βιβλιογραφικά είναι όλα αυτά. Και αυτά εδώ τα σκευάσματα τα οποία επίσης έχουν υψηλό επίπεδο δεδομένων, αλλά είναι μόνο σε μελέτες φάσης 2, δεν έχουν ελεγχθεί σε μελέτες φάσης 3 ακόμα και γι' αυτό το λόγο έχουν χαμηλό βαθμό σύστασης. Και ξαναγυρίζουμε και στα προβιωτικά, τα οποία κατά κανόνα έχουν λακτοβάκυλους με κολπική χρήση. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι λακτοβάκυλοι. Εδώ μια μελέτη μόνο σε πρεομηναπευσιακές γυναίκες. Παρ' όλα αυτά και μια μελέτη αρκεί να δώσει ένα επίπεδο δεδομένων 1B από ό,τι φαίνεται. Και άλλοι λακτοβάκυλοι εδώ, με χαμηλότερο βέβαια επίπεδο δεδομένων. Και υπάρχει και πολύ λίγα δεδομένα για την λήψη από του στόματος με στελέχη αυτών των λακτοβάκυλων, που φαίνεται ότι αποκαθιστά τους κολπικούς λακτοβάκυλους. Μην με ρωτήσετε όμως τον πρωί πώς το κάνει αυτό, δεν το ξέρω. Ανταγωνίζεται λοιπόν ουροπαθαγόνα και προλαμβάνει βακτηριακές κολπίτιδες, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στα paper αυτά που υπήρχαν. Λοιπόν, και επειδή έχουμε και το ουροδυναμικό μηχάνημα εύκολα, έγινε και ο ουροδυναμικός έλεγχος τελικά σε φάση αρνητικής καλλιέργειας και έδειξε αυτήν την εικόνα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να την αξιολογήσετε. Την κάναμε 2 και 3 φορές,
Έβαλα τα δύο από τα τρία για να τεκμηριώσουμε τέλος πάντων την αναπαραγωγημότητα των ευρημάτων. Δεν ξέρω, θα θέλετε να σχολιάσετε. Ναι, πού το βασίζεται αυτό, αγαπητέ? Κάνει τα δραστηριότητα από πολύ χαμηλούς όγκους, οπότε σε βγάζει την πίστη για να μπορέσει να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Σε βγάζει την πίστη να την καλωδιώσεις και μετά τελειώνεις το πι και φι. Εντάξει, τεκμεριώνεται η... Α, παρόλα αυτά για να... Κύριε λοιπόν. Σταύρο, έχει κάνει και κάνει απόφραξη. Ναι, έχει απώλεια, ναι. Συνοδό απώλεια. Πάνω σε φάση λοιπόν υπερλειτουργία του εξωστήρα και, σε αυτήν, και εδώ, και εδώ φχάνει, ξεκινάει να χάνει ούρα και ενώ ακόμα γεμίζαμε χαρούμενοι εμείς την κύση της με φυσιολογικό όρο. Δεν πήγε στη διαδικασία να κάνει κούσια ούρηση. Δεν βλέπω κανένα σε εσένα τίποτα. Όχι, δεν μπορείς να το εκτιμήσεις μετά και μέσα στην παιδαστεριότητα ακριβώς αν έχει απόφραξη ή όχι. Αλλά γενικά ποια είναι η αίσθησή σου? Έχει καθόλου αποφράξουλα ή όχι? Τι θα έλεγες? Πώς τη βλέπετε? Εδώ τέλος πάντων που είναι λίγο πιο... έτσι από την... κάτω έχει 20. Από την εμπειρία σου. Αδρά έτσι πως βλέπεις το μάτι. Το εύρος 50 είναι εκεί, έτσι? Ναι, ναι. 50 άρια είναι αυτά. Μουρή είμαι κάπου στα 25, κάπως έτσι. Όχι, συγγνώμη, είναι 100 άρια, δεν είναι 50 άρια. Ναι. Η ούρηση. Ναι. Όχι, νόμιζα μιλάμε για τις πιέσεις. Η ούρηση είναι χαμηλή πολύ εκεί, έτσι. Οι ουρήσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ναι. Ναι, αλλά έχει και μικρό όγκο ούρων μέσα. Ναι. Δεν μπορείς να... Δεν μπορεί να πεις, αλλά σου λέω έτσι ρε παιδί, μάνι, εσύ τι θα έλεγες? Εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι θα έχει κάποιο τύπο απόφραξη, αλλά ωραία, δεν μπορώ να το στοιχειοδοτήσω αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Η οποία τι θα είναι, λειτουργική? Είναι μια απάντηση αυτή. Με βάση αυτό, δηλαδή, θα δίνατε και κάποια άλλη εξέταση, να τεκμηριώσετε τον τύπο της απόφραξης, αν θεωρείτε ότι έχει απόφραξη. Πώς? Mm? Όχι, δεν είναι κάποια κλασική εικόνα Disney, απλώς είναι μια αίσθηση ότι... Είναι λίγο ήξης αφήξης τα ευρήματα. Ναι. Θα σκεφτόσασταν, λοιπόν, κάποια νευρολογική νόσο, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Δηλαδή έχει μια τελικού τύπου υπερλειτουργία σε μικρούς όγκους. Το μικρόφωνο. Έχει μια τελικού τύπου υπερλειτουργία σε πολύ μικρό όγκο και κάνει μια επιτακτικού τύπου ακράτεια, μάλλον χωρίς υπόλοιμα, αν κρίνω από το, δεν μπορώ να το δω καλά. Εντάξει, έχει μια, δεν νομίζω ότι έχουμε απορία ως προς την οδυναμική. Εξεσημασμένη τελικού τύπου υπερλειτουργία και επιτακτικού τύπου ακράτεια. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη χαμηλή ροή την αξιολογούμε με 20 ml. Όχι ιδιαίτερα. Και μάλλον απέχει και πάρα πολύ και από τη ροή που έχει κάνει σε ελεύθερες ουρήσεις. Οπότε δεν θεωρώ να ότι ρωτήσω, μπορώ να την αξιολογήσω. Με τι ροή έγινε, θυμάσαι, αρχήτα ροής? Συνήθως είμαστε μεταξύ 20 και 30 ml το λεπτό. Πιθανώς σε δεύτερη φάση, να, επειδή στις πρώτες και στην πρώτη ας πούμε έκανε στα 20-21 ml επιτακτικότητα κτλ, να έριξα τη ροή στα 10 στις επόμενες. Λοιπόν, το προχωράμε λίγο γρήγορα. Τι κάναμε? Βάλαμε, εφόσον λοιπόν ανταποκρίθηκε σχετικά στο πετμίγκα, είπαμε να προσθέσουμε και σολυφενακίνη 5 mg στην υπάρχουσα αγωγή και συνεχίστηκε και η χημειοπροφύλαξη και σε ένα μήνα που έγινε επανέλεγχος και δεν είχε ευτυχώς άλλο επεισόδιο τότε κυστίτιδας, ανέφερε μια υποκειμενική βελτίωση της τάξης του 70%. Εσείς θα προσθέτατε δεύτερο φάρμακο ή θα αλλάζατε?
Θα βάζατε χημειοπροφύλαξη ή θα τη διακόπτατε? Πόσοι θα αλλάζανε το Mirabegron? Το Mirabegron, το Betmiga. Θα το κρατούσατε? Θα προσθέτατε άλλο φάρμακο ή θα συνεχίζατε έτσι και απλά θα παίζατε με αντιβιωτικά και χημειοπροφύλαξη και κάτι άλλο ίσως? Κύριος Φίστας. Τι? Ένα αντιχολινεργικό, λοιπόν. Λοιπόν. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε αυτή την υποκειμενική βελτίωση του 70%. Εδώ, λοιπόν, έχουμε σχετική βελτίωση που πλησιάζει σε αυτά τα όρια που έλεγε ο Σταύρος νωρίτερα. Φτάνει λοιπόν μια όρηση στα 84 ml με ένα υπόλοιπο 76 ml πλέον. Ενημερώνεται για τα θέματα του αυξημένου υπολοιπόμενου και το τι προβλήματα δημιουργούν στην περαιτέρω αντιμετώπιση. Σε περίπτωση που θα θέλαμε να αυξήσουμε τη δόση της ολιφεναϊκίνης στα 10 mg και παρόλα αυτά επιμένει ότι θέλει λίγο μεγαλύτερη δόση, θέλει καλύτερη βελτίωση, παίρνοντας το ρίσκο και αυξάνουμε τη δόση ολιφεναϊκίνης στα 10 mg. Η υποκειμενική της βελτίωση φτάνει στο 80%, παρόλα αυτά κάνει νέα κυστίτιδα ουρολίμωξη στο δίμηνο με νέα επιδείνωση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ροπητικό και αυτή τη φορά η καλλιέργειά της βγάζει πλέον εψιλον κόλλη πάνω από 10 στην έκτη. Βλέπουμε πάλι ότι από τη στιγμή που αυξήσαμε την αποθήκευση πάλι μας έκανε υποτροπή. Επομένως, γιατί να δώσουμε πάλι σωληφενακίνη, πάλι να δώσουμε το Mirabegron? Εγώ δεν σταματούσα για τα δύο. Ή το πρώτο δεν θα έδινε, ούτε το πρώτο, τίποτα. Θα πήγαινε στα 20 σαν ανακατορίζει. Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε όμως ότι μόλις αυξάνεται η ποσότητα των νούρων μέσα στην κύστη, άσχετα αν τις βελτιώνουν τα συμπτώματα, αυτόματα, βλέπουμε ότι κάνει υποτροπή. Τώρα, να μην είναι σωστή η καλλιέργεια, δεν ξέρω, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Η καλλιέργεια, το αντιβιόγραμμα. Αλλά έχει συμπτώματα. Το αντιβιόγραμμα της καλλιέργειας καλυπτόταν από τη χημική. Εγώ θα τις έπαιρνα καλλιέργεια με καθετηράκι βασικά. Επειδή το έχω δει στην πράξη, συνεχίζουν τα συμπτώματα, βγαίνει η καλλιέργεια αρνητική. Σε συλλογή ούρων με καθετηράκι. Έχω δει ότι η καλλιέργεια, ακόμα και ποιοσφαίρια στην γενική ούρων, δεν έχω. Ενώ όταν τη λέω κάνε μόνη σου, το έχω κάνει και κάνα δύο φορές έτσι, να σου το πω έτσι τώρα, δηλαδή και τεστ. Να δω όντως αν. Όντως ισχύει. Και πού θεωρείτε οφείλεται αυτό το κολοβακτηρίδιο, πού προήλθε? Ναι, αυτό θέλει περαιτέρω ψάξιμο. Πώς θα το ψάξετε λοιπόν? Θα έδινε αντιβίωση βασικά, το επόμενο βήμα, σε μια πιο μακροχρόνια βάση. Ήδη έχει πάρει χημειοπροφύλαξη για 3 μήνες και παραπάνω. Με βάση την καλλιέργεια θα συνέχιζε, θα έκανε ένα συνδυασμό αντιβιώσεων. Δηλαδή? Μια αμινογλυκοζίδη με μια, παραδείγματος χάρη, ημισυνθετική πενικυλίνη. Ακόμα και με κεφαλοσπορίνη. Με βάση αυτή την καλλιέργεια ή θα αλλάξει? Ναι, με βάση αυτή την καλλιέργεια. Λέτε ότι είναι και πιθανώς απορριπταία αυτή η καλλιέργεια. Δεν κατάλαβα. Όχι, αν ισχύει αυτή η καλλιέργεια όντως, ναι, και είναι, όντως είναι σωστή, θα συνέχιζα έτσι. Okay. Ναι. Νομίζω ότι θα ήταν αρκετή ένα φουρολίν 50 mg κάθε μέρα. Θα συνεχίζαμε. Δηλαδή, τη προφύλαξη. Ναι, ναι. Και θα έμπαινα στο σκεπτικό του Eurovaxom. Από εκεί πέρα θα ζητούσα μια νευρολογική εκτίμηση. Μάλιστα. Σκεπτόμενος δηλαδή κάποια νευρολογική νόσο. Οκ. Συνάδελφε, στο τέλος. Άρα το ερώτημα εδώ είναι γιατί αν είναι δεξαμενή το υπόλοιμα, έτσι, δεξαμενή μικροβίων, έτσι δεν είναι? Άρα κανείς που μπορεί να σκεφτεί έναν τρόπο για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της γυναίκας, διαλείποντες. Προφανώς. Οπότε θα τις αυξήσεις την ποιότητα ζωής, γιατί το άνθρωπο ήταν 76 και 80, πόσο ήταν, φτάνει στις κυβέρνησης 150, το οποίο 160, σου δίνει, ναι, μεγάλο χρόνο, έτσι δεν είναι? Ίσως είναι ένα σκεπτικό αυτό. Από την άλλη μεριά, το θέμα της χημειοπροφύλαξης που αναφέρθηκε, είναι σημαντικό κατά πόσο έχει έννοια να αλλάζεις τις χημειοπροφυλάξεις. Αν, δηλαδή, το αντιβιογραμμά σου δείχνει ότι σε όλα είναι ok. Έχει έννοια, αν έπαιρνε, ας πούμε, μια κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς, που είναι στο αντιβιόγραμμα ευαίσθητο. Έχει έννοια να το πας σε
φουρολίνη, νητροφουρατοίνη. Υπάρχει κάποια απόδειξη τέτοια στην βιβλιογραφία ότι με τον αλλάξει χημειοπροφύλαξη θα βελτιώσει την κατάσταση. Υπάρχει... Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει μία μελέτη από τη Γαλλία, μία πολυκεντρική μελέτη, μελέτη WOCA, η οποία έγινε βέβαια σε νευρολογικούς ασθενείς που κάνανε υποτροπιάζουσες ουρολιμώξεις και στην οποία έδιναν για μία ημέρα την εβδομάδα υψηλές δόσεις, διάλεγαν με βάση αντιβιόγραμμα 2 ή το πολύ 3 αντιβιωτικά, τα οποία τα βάζανε εναλλάξ σε εβδομαδιαία βάση, μία φορά μία ημέρα την εβδομάδα, σε διπλάσιες δόσεις του προβλεπόμενου. Και με αυτό το σχήμα κατάφεραν να μειώσουν εντυπωσιακά τον αριθμό των ρολιμόξεων στο έτος. Παρακολούθησαν τους ασθενείς μέχρι 2 χρόνια και με αυτό το πρωτόκολλο κατάφεραν να μειώσουν μέσο όρο ρολιμόξεων 9,4 ανά έτος σε 1,8 ανά έτος. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην βιβλιογραφία. Όπως επίσης και με βάση και τα πρωινά που είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν νόημα οι χημοπροφυλάξεις, οι μακροχρόνιες κτλ. Αλλά βέβαια είναι μια πολύ κοινή πρακτική. Κάτι άλλο που θα θέλατε? Πάντως ναι. Αυτό που είπα είναι πολύ σωστό. Καμιά φορά αλλάζεις μόνο και μόνο αν πει έτσι. Το φουρολίν, ξέρετε, κάνει μια παρενέργεια που μπορεί να κάνει. Είναι διάμεση πνευμονήτητας μετά τους χωρίς 6 μηνών. Έχουν περιγραφεί 5-6 περιστατικά έτσι παγκοσμίως. Άρα... Γενικά είναι με αυτή την έννοια ότι κανείς μπορεί να σκεφτεί για θέμα ασφάλειας καθαρά. Ήθελα να ρωτήσω, με τις εκρήσεις από τον κόλπο κάναμε κάτι? Κάναμε σε δεύτερο χρόνο, το πάμε, απλά το πάμε λίγο slow motion το περιστατικό, αλλά θα το τρέξουμε. Ο κ. Φουγκαριστός πρέπει να πω και μετά. Δεδομένου ότι έχουμε ένα υπόλοιμα ούρων που αντιστοιχεί στο 50% της χωρητικότητας της, ούρισε 80, άφησε 70. Δεν πρέπει να επαναεξετάσουμε την πιθανότητα απόφραξης και να τη θεραπεύσουμε? Φαρμακευτικά εννοώ. Φαρμακευτικά τι θα κάνετε δηλαδή στη γυναίκα? Νομίζω δύο επιλογές έχουμε. Ή επαναλαμβάνουμε τον ουροδυναμικό πλέον υποδιπλή, μάλλον με συνδυασμένο αντιμουσχαρινικό και β3, για να δούμε πλέον με μεγαλύτερους όγκους μήπως έχουμε απόφραξη. Κάτι πιο ξεκάθαρο τέλος πάντων. Ή αλφα-μπλόκερ. Αυτό θα ήταν το legge artis. Εγώ θα έλεγα ότι δεν χρειάζομαι... Ή να βάλεις μυογράφο, έτσι. Δεν χρειάζομαι ουροδυναμικό, γιατί ό,τι και να κάνω θα πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό το υπόλοιπο. Και οι επιλογές μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Είτε αλφα blocker ή διαλείποντες καθετριασμοί. Έχουν ένδειξη αλφα blocker στις γυναίκες? Πώς? Πού είναι τελικά? Άμα υπογράψει έχουν. Αυτό λέγαμε πριν. Εάν έχουν ένδειξη, τότε γιατί είναι εκτός συνταγογράφησης? Δεν είναι εγκεκριμένοι οι αλφα-μπλόκερς για γυναίκες, γιατί δεν υπάρχουν μελέτες που να τους στηρίζουν αυτή τη στιγμή. Όχι, υπάρχουν μελέτες. Αρκετές μελέτες υπάρχουν. Γιατί είναι εκτός έγκρισης τότε? Απλώς δεν έχει υπαρθεί έγκριση ακόμα. Ότι υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν μελέτες. Έχω βρει δύο που λένε έχουν δώσει σε γυναίκες, συγκεκριμένα την ταψουλοσύνη, και φαίνεται ότι έχουν βελτίωση, αλλά αυτό... δεν έχει εγκριθεί. Δεν έχει... Είναι... Δηλαδή έχουν πάρει έγκριση FDA, ας πούμε. Όχι, όχι, φυσικά και δεν υπάρχει έγκριση. Όχι, απλώς δεν έχει φτάσει, γιατί το κυνηγήσαν οι εταιρείες, δεν τους ενδιαφέρει. Είναι γνωστό ότι παγκοσμίως δίνονται στις γυναίκες, τους λες ότι είναι off-label, δεν είναι το πρώτο φάρμακο που δίνει off-label. Όταν λέμε για απόφραξη, εννοούμε τι στην ουρήθρα? Και υπάρχουν 7 μελέτες, το σκεπτικό, αυτό, τα οποία όλες καταλήγουν στο 50% περίπου των γυναικών που μπορεί να δράσουν. Κάνω μια ερώτηση. Το 50% δεν είναι απόλυτα ασφαλές, βέβαια. Έτσι. Ναι. Ίσως θα πρέπει να το ρωτήσουμε λίγο πιο νωρίς αυτό, αλλά το σκεφτόμαστε τώρα, απλά ξανά προέκυψε. Ξεκινήσατε με μυραμπεγκρόν γιατί? Λόγω της δυσκολιότητας. Το μυραμπεγκρόν επίσης μπορεί να κάνει δυσκολιότητα. Ναι, όχι. Σαν πιο μειωμένη, ας πούμε. Και πώς είναι με τη δυσκολιότητα με τη διπλή την αγωγή η γυναίκα αυτή? Δεν άλλαξε κάτι. Είναι σταθερή δηλαδή αυτή η κατάσταση και συνεχίζει να παίρνει τον ντοσπαταλίν που έπαιρνε? Νομίζω ναι, δεν άλλαξε καθόλου η υπόλοιπη αγωγή. Ήταν έτσι εξ αρχής. Mm-hmm. Όχι, ρωτάω για το μυραμπεγκρόν για την αρχική επιλογή. Προσωπική εμπειρία τώρα καταθέτω. Σε αυτές τις γυναίκες που έχουν υποτροπιάζουσες ουρολιμώξεις και ας πούμε έχουν αυτό το έβριμα της τριγωνίτιδας της εισαγωγικά κλπ. Φαίνεται να απαντάνε καλύτερα εξ αρχής στο Vizicare.
και όχι στην. Γιατί πάμε χαμηλότερα στην κίστη. Δηλαδή, εμένα τουλάχιστον. Ας πούμε στα αντιχολινεργικά, λέτε. Ένα ναι, ναι. Και τα τρία διεγέρτη. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Λίγο το μικρόφωνο. Ποια η γνώμη σας και η εμπειρία σας σε τέτοιο περιστατικό υποτροπιάζει ρολιμόξης στην ενδοκιστική έχεις υλουρονικού οξέως. Εμπειρία δεν... Ας πω εγώ ένα περιστατικό ναι, είχα, ναι, αλλά με ένα δεν μπορώ να μιλήσω, πήγε 100%. Ναι, αλλά... και η εμπειρία είναι στην πολύ αρχή της παρουσίας μου στα ιατρία της βιταυρολογικής. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε λόγω των προβλημάτων χρηματοδότησης και τα λοιπά, δεν έχω περαιτέρω εμπειρία, οπότε δεν μπορώ να καταθέσω κάτι. Υπάρχουν κάποιες μελέτες στην βιβλιογραφία, αλλά... Εγώ έχω μια μικρή εμπειρία, μερικές φορές μπορεί να είναι χρήσιμο, ειδικά όσο πιο γρήγορα το ξεκινήσει κανείς τόσο καλύτερα, κυρίως θα έχουμε δει όλοι κάποια περιστατικά με κάποιες γυναίκες που έπαθαν μια κυσίτιδα σε κάποια φάση της ζωής τους και μετά έχουν συνέχεια προβλήματα. Γενικά θεωρείται ότι όσο πιο γρήγορα δώσεις το υαλουρονικό, θα μπορέσει να αποκατασταθεί ο πλενογόνος της κύστης και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Μια πολύ μικρή εμπειρία που έχω έτσι, με τέτοια περιστατικά ήταν μάλλον καλά, αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν είναι δομημένο, οπότε... Είναι μεγάλο το κόστος, ναι, και από τη στιγμή που το νοσοκομείο δεν πρόκειται να πάρει τα λεφτά του πίσω από τα ταμεία, δεν εγκρίνει την χρήση του παρά μόνο αν το πληρώσει η ίδια η ασθενής ή ο ίδιος ασθενής. Σε εμάς θα πληρώνουν ακόμα, τώρα δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, εδώ λίγη βιβλιογραφία. Ξέρετε, φαντάζομαι, έχετε ακούσει όλη τη μελέτη σύμφωνη για τη συνδυασμό ολιφενακίνης και μυραμπεγρόνης που έδειξε σημαντική βελτίωση στους όγκους ούρησης, συχνουρία και επιτακτικότητα έντιμο οροθεραπείας με σωληφενακίνη 5 mg, κυρίως με τους συνδυασμούς 5 συν 50, 10 συν 25 και 10 συν 50 mg. Εδώ λίγο πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η B-side τώρα πια, έτσι. Ναι, είναι άλλη μελέτη, πάλι σε σύγκριση και με τα 10 mg πλέον της σωληφενακίνης. Λοιπόν, εδώ βάλαμε πάλι τα λίγο πολύ αυτά τα προηγούμενα τα σημάδια που τα γυροφέρνουμε σε όλες τις προηγούμενες διαφάνειες. Αν θα κάνατε καλλιέργεια κολπικού τραχυλικού επιχρήσματος, θα εμπλέκατε και το σύζυγο σε όλα αυτά. Θα προχωρήσετε σε χορήγηση κάποιου συμπληρώματος. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσετε λοιπόν ενδοκιστική έγχυση ελουρνικό, ξέρω ότι θα δένετε κάτι άλλο. Θα συζητούσετε για διαλύποντες καθετηριασμούς και εδώ μπαίνει πλέον και η νευρολογική εκτίμηση στην οποία ήδη έχει πάρει μία θετική ψήφο. Είχατε κάνει καλό σεξουαλικό ιστορικό, δηλαδή υπήρχε σύζυγος, υπήρχαν πολλά... Σύζυγος υπήρχε, ναι. Υπήρχε σύζυγος. Ναι. Okay. Που ξέρουμε, γιατί έχει σημασία και αυτό. Παρακαλώ. Νευρολογικό νόσημα, έτσι, και ίσως αντί για έναν επαναλαμβανόμενο ουροδυναμικό να έκανε ένα βίντεο ουροδυναμικό έλεγχο, αν είχατε δυνατότητα. Αν δεν είχατε, τι θα κάνατε. Μια κυστεωρηθρογραφία ούρησης. Κυστεωρηθρογραφία κατά την ούρηση, λοιπόν. Okay. Παρακαλώ. Αχα. Όταν υπάρχει μια δυσλειτουργία της κύστης και του εταίρου, να θεραπεύσουμε εμείς οι ίδιοι το έντερο δεν γίνεται, αλλά μπορούμε να συστήσουμε ή και συστήσαμε τέλος πάντων να γίνει καλύτερη ρύθμιση της δυσκυλιότητας με την έννοια ότι όντως μπορεί να οδηγεί σε δυσλειτουργία και της ουροδόχου κύστης. Λοιπόν, εδώ αυτά ήταν πάλι, αν το πηγαίνουμε έτσι πολύ σιγά βήμα-βήμα. Αντιβίωση και τροποποίηση χημειοπροφύλαξης με προσωρινή ανακούφιση των συμπτωμάτων. Συστάθηκε η λήψη σκευάσματος μύρτιλο, ίσον κράμπερι. Και παρόλα αυτά είχαν διαδοχικές υποτροπές με θετικές καλλιέργειες κάθε φορά.
Και λίγα πράγματα για τα δεδομένα τα περί Cranberry, που πιθανώς να τα γνωρίζετε ήδη ή να τα είχατε ακούσει σε προηγούμενο διαδραστικό, όπου δείχνουν ότι υπάρχει επιστημονική βάση για τη χρήση του Cranberry, τουλάχιστον σε in vitro μελέτες. Φαίνεται ότι καταστέλει την προσκόλληση κλινικών ουροπαθογόνων στελεχών κολοβακτηριδίου σε μοριακό επίπεδο και μάλιστα ο χυμός του μύρτιλου. Και βλέπετε εδώ την δόσο εξαρτώμενη επίδραση. Βλέπετε εδώ στα 0 μιλιγκράμμ ανά λίτρο και εδώ στα 1000 κάτι μιλιγκράμμ ανά λίτρο, πώς εξαφανίζονται διαδοχικά οι αποικίες των μικροβίων όσο αυξάνει η συγκέντρωση του Cranberry. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πλέον και κλινικές μελέτες, οι οποίες έχουν αρκετά διφορούμενα αποτελέσματα. Εδώ μελέτη κόστους αποτελεσματικότητας που συνέκρινε το μύρτιλο με την χημειοπροφύλαξη με τριμεθοπρίμη στο φαμεθοξεζόλι. Δεν έδειξε ευνοϊκά αποτελέσματα για το Cranberry, παρόλο που δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, αλλά όλα τα νούμερα ήταν υπέρ της αντιβίωσης. Και βλέπετε και εδώ καλύτερα λίγο το διάγραμμα αυτό, τη βουλίτσα αυτή, που είναι στην κατηγορία του λιγότερο αποτελεσματικού και περισσότερο ακριβού, ας το πούμε, μεγαλύτερου κόστους, σε προεμινοπαυσιακές γυναίκες. Από το τελευταίο ουροσχολείο, διαδραστικό σχολείο τέλος πάντων, υπάρχει μια έκρηξη δεδομένων στη βιβλιογραφία. Εδώ έβαλα μερικές μόνο αντιπροσωπευτικές μελέτες σε ασθενείς με ουρολοιμώξεις, όπου και πάλι τα δεδομένα δεν είναι συγκλονιστικά βοηθητικά. Υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες δείχνουν θετικά αποτελέσματα, αλλά και κάποιες μελέτες οι οποίες δεν δείχνουν θετικά αποτελέσματα. Υπήρξαν και πολυκεντρικές μελέτες που δεν έδειξαν θετικά αποτελέσματα. Οπότε τουλάχιστον από κλινική πλευρά ακόμα δεν υπάρχει επίσημα στα guidelines. Υπάρχει όμως κάποιες εξελίξεις αυτή τη στιγμή με υπερδόσεις προανθοκιανιδών, ας το πούμε. Η στάνταρ δόση της μέχρι τώρα κυκλοφορούσης συσκευασίας ήταν 36 μιλιγκράμμ, ωστόσο έχουν προκύψει μελέτες τα τελευταία 1-2 χρόνια με 120 μιλιγκράμμ και αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ήδη σκεύασμα με 360 μιλιγκράμμ, τα οποία σε πρώιμες μελέτες θεωρούνται ήδη πολύ περισσότερο αποτελεσματικά. Μένει βέβαια να αποδειχθεί αυτό τελικά και σε μεγαλύτερες πολυκεντρικές μελέτες στην πράξη. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εμπειρία. Πώς χρησιμοποιείτε μύρτιλο? Σε δοσολογία, δηλαδή δίνετε ένα χαπάκι την ημέρα, δύο μαζί. Λοιπόν, κάποιος είπε πρωί βράδυ. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη δοσολογία η κάθε εταιρεία για το σκεύασμά της? Δεν έχει σημασία. Καταρχάς, τώρα μόνο δύο εταιρείες βγάζουν το 36. Παλιά ήταν σε μικρότερη δοσολογία. Είδαμε ότι είναι τόσο εξαρτώμενο. Δηλαδή θέλουμε μεγάλη δόση από προκοανθοκιανίδες. Βασικό. Και δεύτερον, ο χρόνος ημιζωής είναι χαμηλός, 12 ώρες. Θέλει πρωί βράδυ. Δηλαδή οι μελέτες που έχουμε είναι λίγο όλες σκόρπιες, γιατί καμία δεν έχει γίνει με, πραγματικά με την μέγιστη δόση, με την σωστή χορήγηση και φυσικά σε μη επιπλεγμένες. Εγώ θεωρώ ότι το μύρτιλο στο μέλλον θα έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Έτσι, με την, απλώς οι εταιρείες αυτές, δεν ξέρω γιατί, δεν έχει γίνει ποτέ πολύ έτσι, σοβαρή δουλειά. Είναι πολύ βασικό, δεν έχουμε αυτή τη διαφάνεια, αν δει κανείς τον χρόνο ημιζωής, είναι προφανές. Τη στιγμή που πέφτει στις 12 ώρες, προλαβαίνει και γίνεται ο αποικισμός. Άρα είναι δύο για τα 36 που είναι η μεγάλη δόση που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, γιατί το άλλο το 360 δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Θέλει πρωί βράδυ. Εάν θεωρείτε. Έτσι, όχι δύο μαζί. Πρωί βράδυ καλύτερα. Αν θεωρείτε ιατροτεχνολογικό, γι' αυτό είναι ο λόγος που δεν έχει. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει, δεν γίνει και σοβαρή δουλειά. Δεν χρειάζονται σοβαρές μελέτες. Δεν το χρειάζονται, γιατί υπάρχουν και αρκετά χρήματα ήδη έτσι χωρίς να χρειάζεται για να εγκριθούν τα ιατροτεχνολογικά. Από το νεόφυλλο έχουν αποζημίωση. Ναι. Okay. Λοιπόν, εδώ σας έβαλα και τον λαιμοξιολόγο μέσα, αν θα θέλατε να στείλατε την κυρία σε λαιμοξιολόγο. Εδώ κάποιες διαφάνειες που παρουσιάστηκαν και το πρωί που δείχνουν, δικαιολογούν ίσως την λήψη καλλιέργειας επιχρήσματος ουρογεννητικού. Καθώς επίσης και
γιατί ίσως πιθανώς να στέλναμε και το σύζυγο για καλλιέργεια, γιατί όπως αναφέραμε και το πρωί υπάρχουν ανιχνεύοντα πλέον από την ένδειξη των σεξουαλικών επαφών και λοιπά, ανιχνεύονται μικρόβια τα οποία είναι άτυπα για τον άντρα στην Στεφανία Άβλακα και, και στην περιφερική ουρήθρα. Και επίσης υπάρχουν μελέτες πλέον και στους άντρες, όπως είπαμε και το πρωί, με τις ειδικές τεχνικές που είναι πολύ πιο ενισχυμένες σε σχέση με τις απλές καλλιέργειες ούρων και δείχνουν την παρουσία ενός πολύ ενισχυμένου μικροβιώματος και κάποια συσχέτιση πιθανώς με ασυμπτωματικές σεξουαλικά μεταδεδόμενες λοιμώξεις που δεν είναι βέβαια απόλυτα τεκμηριωμένες ακόμα. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε για να το τρέξουμε. Λοιπόν, και εδώ είναι τι έγινε. Αλλάχθηκε λοιπόν σε ένα νέο σκεύασμα πρόληψης ουρολοιμώξεων, το οποίο δεν είναι το κλασικό κράμπερι. Περιέχει πρόπολη, υβίσκο και ξυλογλυκάνιο, που ξυλογλυκάνιο είναι ένας πολυσαχαρίδης που επικάθεται στο βλενογόνο του εντέρου, υποτίθεται και επηρεάζει την κινητικότητα κατά κάποιο τρόπο των μικροβίων, προστατεύοντας από το στόμα το γενετικό, από το στόμα. Είναι και αυτό με την κλασική δοσολογία, μία κάψουλα την ημέρα, αλλά είναι για 15 μέρες με διακοπή άλλες 15 μέρες και με αυξημένη δόση οξία λίμωξη. Διακοπή της χημειοπροφύλαξης, αφού δεν θεωρήσαμε ότι είναι πλέον αποτελεσματική, την αλλάξαμε τόσες φορές και πάλι τα ίδια. Έγιναν καλλιέργειες γενετικών επιχρησμάτων που ήταν αιτικές για μυκόπλασμα, ωραιόπλασμα. Έγινε καλλιέργεια του κολπικού που βρέθηκε αυτός ο υπέροχος σταφυλόκοκος πάλι. Εξετάστηκε και ο σύζυγος και δεν βρέθηκε τίποτα. Κάτι άλλο που θα θέλατε, πώς θα προχωρούσατε, τι θα κάνατε από εδώ και πέρα. Ποιος? Αντιστέλλατε σε νευρολόγο λοιπόν, έτσι. Το έχουν πει από ώρα. Περιμένουν όλοι. Να τι είπε ο νευρολόγος λοιπόν. Κυρίαρχη σκλήρυνση κατά πλάκας. Λοιπόν, έναρξη λοιπόν ειδικής θεραπείας για τη σκλήρυνση με βελτίωση της κλινικής εικόνας και μείωση του υπολοιπόμενου. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει ο κύκλος των επεισοδιών κυστίτιδας με παράλληλη επιδείνωση της ακράτειας κάθε φορά και βελτίωση της ακράτειας και των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροεπιτικό κάθε φορά που υποχωρεί η ενεργός ουρολίμωξη. Διακοπή του σκευάσματος, το οποίο κρίθηκε αναποτελεσματικό, της πρόληψης των ουρολίμωξεων και προγραμματισμός εξαμηνιαίων επανελέγχων. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να σχολιάσουμε λίγο παραπάνω. Έχουμε λίγο χρόνο ίσως ακόμα. Εγώ νομίζω η αίσθηση έτσι, από το ακροατήριο είναι ότι πραγματικά υπήρξε αυτή η τάση για την νευρολογική εκτίμηση και πιθανώς για μια πιο ολοκληρωμένη ουροδυναμική μελέτη που να έχει μέσα και το στοιχείο αξιολόγηση του πυλικού εδάφους. Πιθανώς νομίζω κάποια βήματα έγιναν λίγο άναρχα όσον αφορά την κυστεοσκόπηση έτσι, σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι σε μια πολύ σωστή φάση άρχισαν να συζητούν την νευρολογική εκτίμηση. Δεν ξέρω εσένα ποια είναι η αίσθηση σου, Απόστολε. Εντάξει, το περιστατικό είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτσι όπως έγινε. Ένα μικρό μέρος ίσως δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά παραποιήθηκε λίγο πολύ για να τα πάμε και βήμα προς βήμα, τέλος πάντων, και να συζητάμε κάθε φορά τις θεραπευτικές επιλογές. Καθώς επίσης και την υπάρχουσα βιβλιογραφία που να στηρίζει την κάθε μας θεραπευτική επιλογή, αλλά και για να προκαλέσουμε και τη συζήτηση με εσάς, την οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.